Εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο γιόφυρο ποταμό, όπου το κακό επαναλαμβάνεται. Αυτή τη φορά ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε μαύρο αφρό στο ποτάμι και σε μια μεγάλη έκταση, με δημότες στην περιοχή του Άγια Νιχωστού να μας καταγγέλει το γεγονός και να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στους αναγκαίους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή. Σαββατοκύριακα πέφτουν απόβλητα στον ποταμό και θα δείτε μια κατάσταση που υπάρχει εδώ. Πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό το νερό που έρχεται από τη Φοινικιά που καταλήγει στη θάλασσα υπάρχουν πτηνά και ποτίζονται. Υπάρχουν ανθρώποι που ποτίζουν ζώα. Υπάρχουν ανθρώποι που φυτεύουν και ποτίζουν με αυτό το νερό. Υπάρχουν ανθρώποι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες που φυτεύουν. Πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό. Τα λίμματα είναι στάσιμα, καθώς το επίμαχο σημείο εμποδίζονται και από ένα κορμό δέντρου πριν αυτά καταλήξουν στη θάλασσα. Δεν γίνεται σήμερα να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια ο ποταμός έλαβε. Ερχόσουν να κάνεις μπάνιο. Και τώρα εδώ φοβάσαι να αναπνεύσεις. Υπάρχει μια κατάσταση που δεν πάει άλλο. Τι πρέπει να κάνουμε? Μιλάνε για πράσινη Ελλάδα. Ποια είναι η πράσινη Ελλάδα? Ποια είναι? Κοίταξε. Μάλιστα, οι εικόνες αυτές απέχουν 200 περίπου μέτρα από το γεφυράκι στο ύψος της Φοινικιάς, όπου εκεί οι δημότες διαμαρτύρονται και για τη δυσοσμία. Εγώ περνάω το πρωί, αλλά πάλι έβγαζε μια μυρωδιά. Γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή? Συνέχεια μυρίζει. Συνέχεια, δεν υπάρχει μέρα να μυρίζει από εδώ. Εκτός αν φυσάει ο αέρας πέρα. Ναι. Ο ποταμός είναι όλο ακαθαρσίας. Όλο ακαθαρσίας. Φυτεύουν οι άνθρωποι κυπευτικά αυτό και παίρνουν από τον ποταμό νερό. Μυρίζει, ναι. Μυρίζει. Άρα, λοιπόν, τι... Εδώ και πόσες μέρες μυρίζει το νερό? Μυρίζει τώρα και μια εβδομάδα, 10 μέρες. Διαμαρτύρονται όλοι, όλοι. Τα πάντα μολύνονται. Οι χελώνες, τα καβούρια, τα βατράχια και το νερό αυτό καταλήγει στη θάλασσα. Στη θάλασσα υπάρχουν ψάρια. Ανθρώποι κάνουν μπάνιο. Ας κοιτάξουν οι αρμόδιοι να κάνουν κάτι. Από την πλευρά μας ενημερώσαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος, όπως μας ανέφερε, κλιμάκιο της υπηρεσίας θα πραγματοποιήσει αύριο αυτοψία στο επίμαχο σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή του κακού. Πράσινη Ελλάδα. Ποια πράσινη Ελλάδα?